ένας μεγάλος αγωνιστής της πίστεως είναι και ο γέροντας Παρθένιος Κουρλής, ο οποίος ήταν στην Ιερά Μονή της Κοιμήσεως Θεοτόκου. Γεννήθηκε το 1890 στο ορολόγιο της Εύβοιας. Γονείς είχε τους άξιους και ευσεβείς Παναγιώτη και Κωνσταντίνος Κουρλή. Το δε κατακόσμο όνομά του ήταν Προκόπιος. Από παιδί ήταν έξυπνος, ευσεβής και ιδιαίτερα σοβαρός, πράγμα όχι συνηθισμένο για τα παιδιά της ηλικίας του. Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος που δεν αναπαυόταν στη συντροφιά των ξέγνιαστων συνομήλικών του και στα παιχνίδια που δίνουν ιδιαίτερη χαρά στα παιδιά. Η πιο μεγάλη του ευχαρίστηση ήταν να βρίσκεται κοντά στη θεοφοβούμενη γιαγιά του, να την βοηθά όσο τα κατάφερνε, να ακούει τις σοφές συμβουλές της και να την ακολουθεί πολύ τακτικά στο ναό του χωριού του στην Ευαγγελίστρια. Παρόλο που οι γραμματικές γνώσεις του δεν ήταν περισσότερο από τις συνηθισμένες για την εποχή εκείνη, κανείς από όσους τον άκουσαν δεν αμφέβαλε ποτέ για την ανώτατη μόρφωσή του. Μικρός ήταν ακόμη όταν χρειάστηκε να ακολουθήσει τον πατέρα του στα λατομεία Λαυρίου. Έπρεπε να δουλέψουν σκληρά για να συντηρηθεί η εννεαμελής οικογένειά τους. Ο Προκόπιος και σαν έφηβος εξακολούθησε να συμπεριφέρεται σερεμνά και να επιζητά την απομόνωση και την ησυχία. Οι γονείς του που επιβεβαίωναν συνεχώς τις υποψίες τους για την ιδιαίτερη κλίση του παιδιού πανικοβλήθηκαν και έσπευσαν να λάβουν ριζικά μέτρα για να αποτρέψουν, να τον αποτρέψουν από το δρόμο του. Θα τον έστελναν στην Αμερική για να δουλέψει με τη σιγουριά ότι εκεί θα ξυπνήσει και θα αλλάξει γνώμη. Ο Προκόπιος στην Αμερική. Ο Προκόπιος, πρωτότοκος της οικογένειας, 16 μόλις χρονών, αποχωρίζεται τους δικούς του. Με δάκρυα αφήνει το φτωχό και ήσυχο χωριουδάκι του για να γευθεί την πολυθόρυβη και πολλά υποσχόμενη Αμερική. Σαν όμως την αντικρίζει σε όλο της το μεγαλείο, με τους ουρανοξύστες και τα πολυτελή κτίρια, με τους απέραντους κήπους της και την έξαλλη ζωή της, δεν ξαφνιάζεται όπως θα περίμενε κανείς από ένα χωριατόπεδο. Ούτε και χαρά νιώθει με τη σκέψη ότι θα έχει την άνεση και την ελευθερία του. Μάλλον λυπάται και μελαγχολεί συλλογιζόμενο στη ματαιότητα των επιγείων αγαθών. Σε τι θα ωφελήσουν άραγε τους ανθρώπους τα πλούτη και τα μεγαλεία, σκέφτεται, αφού μια μέρα θα πεθάνουν. Κανείς όμως δεν μπόρεσε να του δώσει μία απάντηση. Στο σπίτι που τον φιλοξενούσαν έπεσε στα χέρια του το περίφημο βιβλίο «Θύρα Μετανοίας» που του έγινε απαραίτητο σύντροφος. Το μελετούσε προσεκτικά και αχόρταγα. Το έδαφος της ψυχής του ήταν προετοιμασμένο, κατάλληλο και ο θείος λόγος καρποφόρησε αμέσως. Θείος έρος τον κατέλαβε και χωρίς πολλές σκέψεις πήρε την απόφαση. Θα γινόταν μοναχός. Συνειδητοποιώντας την απόφασή του όμως λίγο μετά βρήκε να έχει δύο αναστολές. Πρώτα, η απέραντη αγάπη που ένιωθε για τη μητέρα του. Με δυσκολία θα την απαγορισόταν για πάντα. Αλλά και η άλλη υποχρέωση που είχε αναλάβει μέχρι τώρα, να βοηθά με τα κέρδη του την αποκατάσταση των αδελφών του στο χωριό, δεν ήταν κάτι ασήμαντο. Αυτές οι δύο σκέψεις τον παγίδευσαν για αρκετό καιρό. Προσπάθησε με όλη τη δύναμή του να τις ξεπεράσει καταφεύγοντας την εσπλαχνία του Θεού. Μένει με υψωμένα τα χέρια του σε ολόθερμη προσευχή για πολλές νύχτες. Η δοκιμασία του ήταν μεγάλη, αλλά όχι μεγαλύτερη από τις δυνάμεις του. Και τελικά με τη βοήθεια του Θεού βγήκε νικητής. Ο νεαρός Προκόπιος αρρώστησε από τη θανατηφόρο μηνυγκίτιδα που είχε εμφανιστεί τότε στην Αμερική. Μεταφέρθηκε επιγόντως στο νοσοκομείο και περίμενε επί 25 μέρες σε κομματώδη κατάσταση σχεδόν ανέστητος. Κάθε ανθρώπινη για τη θεραπεία του ελπίδα είχε χαθεί. Εντελώς παράδοξα, όμως μία μέρα συνήλθε και κατάλαβε την κατάστασή του. Βρισκόταν στο κρεβάτι με ξερισμένο το κεφάλι και σαν από θαύμα με ενισχυσμένες τις δυνάμεις του. Ήταν το δώρο του Θεού η σωτηρία του. Ποιος θα μπορούσε άλλος εκτός από τον παντοδύναμο Θεό να με σώσει την κρίσιμη αυτή στιγμή, αναρωτήθηκε. Κανείς, ούτε και αυτή η μητέρα του, η μητέρα μου. Έπρεπε λοιπόν να αφοσιωθεί στον πιο μεγάλο, στον πιο δυνατό και Άγιο, στον Θεό. Ο Προκόπιος στους Άγιους Τόπους και στο Άγιον Όρος. Ειδοποιεί τους γονείς του και αναχωρεί για τα Ιεροσόλυμα, μη γνωρίζοντας τίποτα για το Άγιον Όρος.
περιέρχεται όλα τα ιερά προσκυνήματα των Αγίων Τόπων και προσκυνά με θείο πόθο και ευλάγια. Σαν φτάνει στο Θεοβάδι στο όρο Σινά, αισθάνεται κάποια πικρία, γιατί δεν βρίσκει την καλοκαιρική ζωή των Αγίων Πατέρων όπως την είχε γνωρίσει στα πατερικά βιβλία. Μετά από 6 περίπου μήνες, ενώ βρισκόταν στην έρημο του Ιορδάνη και μάλιστα κοντά στη μονή του Χοζεβά, ανακάλυψε τα ασκητήρια των πατέρων που βρίσκονται στις υψηλές σπηλιές των απόκρημνων βράχων. Σκυρτά από συγκίνηση, ανεβαίνοντας με ανεμόσκαλα σε ένα από τα ασκητήρια, όπου βρήκε ένα διορατικό γέροντα πνευματικό, προς μεγάλη του έκπληξη ο ερημίτης τον καλωσόρισε καλώντας τον με το όνομά του σαν να τον ήξερα από παλιά. «Καλώς τον Προκόπη», του είπε. «Σαν θέλεις, παιδί μου, γνήσια καλογερική, μόνο στο Άγιον Όρος θα την έβρεις. Εκεί να πας». Ο νεαρός Προκόπιος ενθουσιάστηκε από τις συμβολές του Αγίου Γέροντα και με τις ευχές και τις ευλογίες του, αφού προηγουμένως πήρε πληροφορίες, ξεκίνησε για το Άγιον Όρος. Επεσκέφθηκε και τις 20 ιερές μονές, καθώς και τα περισσότερα κελιά των ιερών σκητών. Η καθαρότητα που καθευρυπτυπιζόταν στο πρόσωπό του γινόταν αντιληπτή από τους πατέρες, που κυριολεκτικά τον παρακαλούσαν να μείνει μαζί τους. Εκείνος όμως, που είχε ιερό πόθο να διδαχθεί την ακρίβεια της καλογερικής πολιτείας, αναζητούσε να υποταχθεί σε ενάρετο και αυστηρό γέροντα. Διάλεξε ένα στα αλήθεια αυστηρό, τον Παπανεόφυτο, στη Νέα Σχήτη και υπετάχθη, τελείωσε αυτόν επί 17 ολόκληρα έτη. Πλάι στον ξακουστό γέροντά του, εκτός από την τέχνη των τεχνών και επιστήμη επιστημών της καλογερικής ζωής, έμαθε άριστα και την ξυλογλυπτική. Κατασκεύασε πολλές εικόνες αριστουργήματα που βρίσκονται σήμερα σε πολλά μέρη της Ελλάδος και στο εξωτερικό. Μία και μόνο από τις θαυμαστές εικόνες του Πατρός Παρθενίου σώζεται στο μοναστήρι του στην Πάρνηθα και θαυμάζεται από όλους με τη λεπτότητα της εργασίας της και το πλήθος των μορφών που παρουσίαζε. Διδάχτηκε επίσης πολύ καλά την βυζαντινή μουσική και με τη δυνατή φωνή του απέδιδε τους θείους ύμνους θαυμάσια. Όταν έγινε μεγαλόσχημος μοναχός, λόγω της τέλειας καθαρότητος και αγνότητός του, ονομάστη Παρθένιος. Πολύ γρήγορα έγινε ιερέας. Οπότε άρχισε να εξυπηρετεί σαν εφημέριο στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου. Εκεί είχε την ευκαιρία να μάθει καλά την τάξη που τηρείται στα κοινόβια κατά τις ακολουθίες, τις πανηγύρεις, τις αγρυπνίες, ώστε πολύ αργότερα να την εφαρμόσει και στο δικό του μοναστήρι. Χάρη στη σωματική του δύναμη, ο πατήρ Παρθένιος είχε και μία ακόμα κλίση. Ήταν επιδέξιος ψαράς, ο καλύτερος της περιοχής. Τροφοδοτούσε μάλιστα όλους τους πατέρες με ψάρια. Στην ψαρική του τέχνη είχε βοηθό και συνώνυμό του Άγιο προστάτη των ψαράδων. Και είχε πραγματικά μεγάλη επιτυχία στο ψάρεμα. Ο Παπαχρύσανθος ο Ζαχαράς, που έμενε στο διπλανό σπίτι, έλεγε χαρακτηριστικά ότι μια βόλτα να έκανε ο πατήρ Παρθένιος μέχρι τη Μονή Διονυσίου 25 οχτάδες χταπόδια έπιανε. Μια χρονιά μάλιστα, όταν πανηγύριζε η καλύβη του Άγιος Δημήτριος, πήγε από το βράδυ για ψάρια και τόσα πολλά έπιασε που εκτός από τα καλάθια χρειάστηκε και το ράσο του να γεμίσει. Από αυτά έφαγαν πλούσια όλοι οι πατέρες και την επόμενη ημέρα. Με ιδιαίτερη αγάπη φρόντιζε να τροφοδοτεί με ψάρια τους ασκητές που ασκήτευαν πιο μακριά, στα κατουνάκια και στα φοβερά καρούλια που η ηλικία τους δεν τους επέτρεπε να απονακρίνονται από την καλύβα τους. Ποτέ δεν ξεχνούσε τον τυφλό γέροντα Λεόντιο, που είχε το αΐρι των δάκρυων. Αρκετές ώρες πεζοπορούσε για να τον βρει, μα σαν έφτανε στην καλύβα του δεν έμπαινε αμέσως μέσα. Καθόταν λίγο απ' έξω για να ακούει το κλάμα του και να ωφελείται. Όλο το διάστημα που έμενε στο Άγιον Όρος ποτέ δεν μίλησε για τους γονείς του, ούτε ζήτησε ποτέ να μάθει νέα τους. Είχαν περάσει 17 χρόνια όταν απροσδόκητα επισκέφτηκε τη γειτονική μονή της Νέας Κήτης ένας θείος του στρατιώτης. Πάνω στη συζήτηση αποκάλυψε τον τόπο καταγωγής του και οι καλόγεροι τον πληροφόρησαν ότι από το ίδιο χωριό ήταν ένας μοναχός που κατοικούσε λίγο πιο πέρα. Με σιγουριά απέκλεισε ο στρατιώτης το ενδεχόμενο
να έχει γίνει μοναχός κάποιος από το χωριό του και επίμονα ζήτησε να μάθει το όνομά του. Οι μοναχοί τότε τον έστειλα στον ίδιο τον πατήρ Παρθένιο. Ο Θεός μόνο από το όνομα αναγνώρισε, ο Θείος μόνο από το όνομα αναγνώρισε τον ανιψιό του και του περιέγραψε τη λύπη των γονιών του από την ημέρα που έχασαν τα ίχνη του, καθώς και το απερίσκεπτο διάβημα της απαρηγόρητης μητέρας του να πέσει στο πηγάδι από την απόγνωση και τη θλίψη της. Κάπως όμως, κάποια όμως μαυροφόρα της είχε σταθεί εμπόδιο και σωτήρας της, λέγοντας «Εγώ κρατώ το παιδί σου». Ο θείος επιστρέφοντας στην Άβια ανήγγειλε το ανέλπιστο νέο στους γονείς του πατρός Παρθενίου και αμέσως ο πατέρας και τα αδέλφια του ξεκίνησαν για να τον συναντήσουν. Έφτασαν στη νέα σκήτη παραμονή της μεταμορφώσεως. Στην Αγρυπνία όμως δεν κατάφεραν να ξεχωρίσουν τον πατέρα Παρθένιο που είχαν να τον δουν από αγένειο παιδί. Μόνο ο πατέρας τον αναγνώρισε από ένα σημάδι στο βλέφαρο σαν έπαιρναν αντίδωρο. Σκύρτησε από λαχτάρα και ομολόγησε. Όλες οι θλίψεις και οι πίκρες που περάσαμε τα χρόνια της απουσίας σου παιδί μου έσβησαν με τη χαρά και τη λύτρωση της αποψινής Αγρυπνίας. Ο πατήρ Παρθένιος εξέρχεται του Αγίου Όρους με την πρώτη ιεραποστολή. Βρισκόμαστε στο 1927. Σε όλη την Ελλάδα είχε αρχίσει να φουντώνει ο ιερός αγώνας για τις πάτριες παραδόσεις. Οι ευσυνείδητοι χριστιανοί πιστοί σε κάθε γωνιά της Ελλάδος ξεσηκώνονται και αποκηρύττουν το νέο παπικό εορτολόγιο και ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος από την άλλη μεριά εργάζεται εντατικά για να καταπνίξει τον δίκαιο ξεσηκωμό τους. Σφραγίζει ναούς, αποσχηματίζει και καθαρεί, φυλακίζει, τιμωρεί τους αγωνιστάς ιερείς, δημιουργεί αιματηρές σκηνές και αναδεικνύει τα αθώα θύματά του μάρτυρες και ομολογητές. Μπροστά σε όλα αυτά οι πιστοί δεν κλονίζονται. Με ζηλευτή καρτερία και ζήλο αγωνίζονται και περιμένουν. Το μόνο που έχουν ανάγκη είναι οι ηγετικές ενισχύσεις. Οι λίγοι ιερείς του αγώνα θυσιάζονται κυριολεκτικά για να εξυπηρετήσουν τους πιστούς, μα δεν είναι αρκετοί. Ο αγώνας απαιτεί πλήρη αφοσίωση και την κατάσταση είναι βέβαιο ότι μόνο οι ιερομόναχοι και μάλιστα γεωρίτες θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Ήδη όμως από το προηγούμενο έτος έχει εκδηλωθεί εκ μέρους τους ζηλευτή προθυμία. Τότε που πλέον των 450 ιερομονάχων και μοναχών υπέγραψαν στο Άγιο Όρος την Μεγάλη Πέμπτη του 1926, το καταστατικό του ιερού συνδέσμου των ζηλωτών αγιοριτών μοναχών, μοναδικό σκοπός τους ήταν να αγωνιστούν για την πατροπαράδοτη πίστη. Ο πρωτεργάτης του Ιερού Συνδέσμου Μοναχός, πατήρ Αρσένιος Κοτέας, που είχε επίσης αποδηθεί στην Αθήνα σε έντονο δημοσιογραφικό αγώνα κατά του νέου εορτολογίου, αντελήφθη έγκαιρα την ανάγκη του αγώνα. Με επιστολή του προς τη διοίκηση του Ιερού Συνδέσμου, εξέθεσε αναλυτικά την κατάσταση και υπέβαλε θερμή παράκληση να σταλούν το γρηγορότερο αγιορείτες ιερομόναχοι και να ενισχύσουν την προσπάθεια των ΓΟΧ Ελλάδος. Η πρώτη και ιστορική αποστολή αγιορείτων ιερομονάχων δεν αργεί να επομιστεί το βάρος του ιερού ξεσηκωμού. Την αποτελούν ο πατήρ Παρθένιος, οι πατέρες Γεδεών Κωνσταμονίτης, Ευγένιος και Γεράσιμος, οι Διονυσιάτες. Τελικά ο πατήρ Παρθένιος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει γέροντα και σπίτι και να ταλαιπωρείται σωματικά και ψυχικά, μέχρι ότου ο πρόεδρος του Ιερού Συνδέσμου, ο πατήρ Ιγνάντιος Κατουνακιώτης, τον εξέλεξε για την πρώτη αποστολή αγιοριτών ιερομονάχων στον αγώνα. Έφτασαν στον Πειραιά μετά από ταλαιπωρία 15 ημερών, τις παραμονές των Χριστουγέννων του 1927. Ο πατήρ Αρσένιος ανέλαβε να τους τακτοποιήσει σε σπίτια πιστών και η κοινότητα των ΓΟΧ να τους διορίσει όπου υπάρχει ανάγκη. Στην αρχή ο πατήρ Παρθένιος βρισκόταν σε σοβαρή διαφωνία με τον γέροντά του Νεόφυτο. Αιτία της διαφωνίας ήταν το μνημόσυνο του σχισματικού Πατριάρχη Βασιλείου. «Μνημόνευσέ τον παιδί μου στο Κυριακό, έστω και για μια φορά», παρακαλούσε ο πατήρ Νεόφυτος. Φανταστείτε, τόσο ενάρετοι γέροντες, μα τόσο ενάρετοι που τον εξέλεξε ο πατήρ Παρθένιος σαν τον πιο αυστηρό και να έχουν πέσει στην πλάνη του μνημονίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν
με τους νεοφανείς Αγίους που έπασαν σε αυτή τη μεγάλη πλάνη να μνημονεύουνε όλους αυτούς τους αιρετικούς Αθηναγόρα, Δημήτριο και Βαρθολομαίο, πώς έχουν πλανήσει την Ελλάδα και το νέο παπικό ημερολόγιο. Επανερχόμεθα. Φοβόταν μήπως τους εξορίσουν και τους πάρουν τα κελί τους ο γέροντας Νεόφυτος. Μη φοβάσαι γέροντα για την καλύβα μας. Αν μας την πάρουν άλλοι θα χτίσουμε καλύτερη. Ας κρατήσουμε την πίστη μας ακέραια και ο Θεός θα είναι μαζί μας. Απαντούσε με σαρηγοριά αλλά και με παράπονο ο πατήρ Παρθένιος. Παρένθεση δική μας. Αυτό εδώ αγαπητοί μου ας το δουν οι σύγχρονοι αγιορείτες που έχουν αποτυχιστεί με μισή αποτύχηση. Γιατί φοβόνται μην τους πάρουν οι μνημονευτές του Πατριάρχη Βαρθολομαίου τα κελιά τους. Ακούσατε απάντηση που έδεξε ο Αγιότατος Γέρον Παρθένιος. Θα φτιάξουμε καλύτερο. Εμείς θα κρατήσουμε την πίστη. Να σας γίνουν παράδειγμα αυτά. Χριστούγεννα του 1927 στα κάτω Πατήσια Αθηνών. Την πρώτη εμπειρία του από τον περιπετειώδη αγώνα των ΓΟΧ Ελλάδος ο πατήρ Παρθένιος είχε αμέσως μόλις κατέρθει από το Άγιον Όρος. Παραμονές Χριστουγέννων έφτασε στον Πειραιά και το βράδυ των Χριστουγέννων είχε κιόλας εντολή να λειτουργήσει το ναό του Αγίου Νικολάου στα κάτω Πατήσια. Ο ναός ήταν ιδιωτικός και καταχωρήθηκε στους ΓΟΧ χάρη στις ενέργειες του αημνήστου Ζηλωτή Κωνσταντίνου Γκικάκη. Εκεί ειδοποιήθηκαν οι πιστοί να γιορτάσουν με αγρυπνία τα Χριστούγεννα και κατέκλυσαν από νωρίς το ναό και το προάβλιό του. Με κάθε προφύλαξη έφτασε εκεί ο πατήρ Παρθένιος, ο οποίος εφιλοξενείτο στο σπίτι του της αημνήστου Παναγιώτα Σαρμενάκη από το Παγκράκι. Εδώ ο κύριος Σαρμενάκης, κάνουμε παρένθεση να πούμε ένα συγκλονιστικό θαύμα, ο οποίος ήταν πολύ ελεήμων άνθρωπος, είχε κάνει τάμα μία εικόνα στον Άγιο Δημήτριο. Ήταν ελεήμων διότι είχε κατάστημα, είχε εστιατόριο στην Αθήνα. Αλλά όταν περισσεύαν τα φαγητά, ήταν φιλάνθρωπος και τα έδινε στους φτωχούς και στους ζητιάνους της εποχής εκείνης. Και όταν πήγε να την κάνει την εικόνα με το νέο ημερολόγιο, ξημερώματα με το νέο βλέπει στον ύπνο τον Άγιο Δημήτριο και του λέει «Παιδί μου ευχαριστώ για την εικόνα σου, αλλά εγώ εορτάζω μετά 13 ημέρες». Η αγρυπνία άρχισε κανονικά. Μετά τα μεσάνυχτα όμως απέκτησε και τους απρόοπτους θεατάς. Ήταν τα αστυνομικά όργανα που έφτασαν με τη μόνιμο πια εντολή του Αρχιεπισκόπου Αθηνών να ματαιώσουν την αγρυπνία και να συλλάβουν τον λειτουργό που όμως δεν τόλμησαν να εκτελέσουν. Ήταν βλέπετε πρόσφατα τα αιματηρά επεισόδια της Μάντρας και έτσι αρκέστηκαν στις συνηθισμένες τους απειλές. Η αγρυπνία τελείωσε κατά τις 4 το πρωί, αλλά κανείς από τους πιστούς δεν κινήθηκε να φύγει μέχρι ότου ξεφόρεσε ο πατήρ Παρθένιος. Μετά οι πιστοί τον έβαλαν ανάμεσά τους και ξεκίνησαν για την πόλη, ενώ οι αστυνομικοί τους ακολουθούσαν κατά βήμα. Σε κάποιο δρόμο της Αθήνας κάποια πόρτα άνοιξε για μια στιγμή και ο πατήρ Παρθένιος εξαφανίστηκε. Οι πιστοί χωρίς να δείξουν το παραμικρό συνέχισαν αμέριμνη την πορεία τους. Σε ένα σημείο άρχισαν να διαλύονται αλληλοευχόμενοι, χρόνια πολλά και του χρόνου ελεύθεροι. Μόνο τότε πρόσεξαν οι αστυνομικοί ότι το θύμα τους, ο πατήρ Παρθένιος, απουσίαζε και ευτυχώς γιατί έτσι τελείωσε ήσυχα και αθόρυβα το πρώτο βάφτισμα του γέροντα στον αγώνα. Ο πατήρ Παρθένιος δικάζεται από συνοδικό δικαστήριο. Όταν δε παροδώσει ονομάσει συναγωγάς, μη μεριμνήσετε πως ή τι λαλήσετε. Δοθήσετε γάρι μήνεν εκείνη τη ώρα, τι λαλήσετε, σι γάρι μης έστε, ου γάρι μης έστε οι λαλούντες. Αλλά το πνεύμα του πατρός ημών το λαλούν εν ημίν Μανθαίου Γιώτα 19-20. Στο επίσημο όργανο της Εκκλησίας της Ελλάδος, Εκκλησία Φίλου 1-2, τον Ιανουάριο του 1930, δημοσιεύεται το παρακάτω κλητήριο θέσπιο. Η διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος προς τον Ιερό Μόναχον Παρθένιον Σκουλίν, αγνώστου διαμονής, καλείσε ή να εμφανιστείς ενώπιον της Ιεράς Συνόδου
και εν της γραφής αυτής 15 Φεβρουαρίου 1930, ημέρα Σαββάτο, ώρα 9 π.μ. είναι αδικαστής ως κατηγορούμενος επί καταφρονήσει εκκλησιαστικής αρχής. Προς επιδηλούμεν δε σύ ότι αν μη εμφανιστείς τη ως άνω ημέρα και ώρα, θέλεις δικαστή ερήμην. Εν Αθήνες, Δευτέρα Ιανουαρίου 1930, ο Αθηνών Χρυσόστομος, πρόεδρος, ο πρώτος γραμματεύς, αρχιμανδίτης Γερμανός Α. Ρουμπάνης. Αμέσως το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας των ΓΟΦ συνέρχεται για να το συζητήσει αν ο πατήρ Παρθένιος θα πρέπει ή όχι να παρουσιαστεί στο Συνοδικό Δικαστήριο και να δικαστεί. Ακούστηκαν διάφορες γνώμες, αλλά τελικά η απάντηση έμεινε να δοθεί από τον ίδιο τον πατήρ Παρθένιο. Σε ερώτηση για τυχόν φόβο του να παρουσιαστεί, ο γέροντας απάντησε θαρετά και αποφασισμένα. Τι πάει να πει φόβος, αδερφοί? Μέχρι σήμερα, με τη βοήθεια του Θεού, όταν βρισκόμουν μπροστά στο καθήκον, ποτέ δεν αισθάνθηκα το φόβο που λέτε. Την παραμονή της δίκης, ξημέρων της υπαπαντής του κυρίου 21-2-15 με το νέο Δευτέρου 1930, ο Παρθένιος με πλήθος πιστών ετέλεσε αγρυπνία στο ναό των Αγίων Τριών Παρθένων στο Ρου. Το πρωί, συνοδευόμενος από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας, ήρθε στη Μητρόπολη, της οποίας η πλατεία ήταν γεμάτη από πιστούς που έτρεξαν να συμπαρασταθούν στον ιερέα τους. Κάθε αρχιερέας δικαστής που διέσχιζε στους συγκεντρωμένους για να φτάσει στη Μητρόπολη αισθανόταν από κοντά τη λαχτάρα του ευσεβούς ποιμνίου να θυσιαστεί για τον ποιμένα του. Στις 10 το πρωί ο Παρθένιος, συνοδευόμενος από τους δύο συνηγόρους του αρχιμανδρίτες Γεωργιάδη και Σκόρπα, παρουσιάστηκε μπροστά σε 12 αρχιερείς δικαστές, τον κυβερνητικό επίτροπο και τους ρασοφόρους γραμματείς τους. Ύψωσε τα μάτια του στην εικόνα του Χριστού που βρισκόταν πάνω από τη θέση του Προέδρου και σταυροκοπήθηκε. Κατάλαβαν όλοι θέσεις και η διαδικασία άρχισε σε οξύ τόνο, όπως την περιγράφει στη συνέχεια ο ίδιος ο πατήρ Παρθένιος σε έκθεσή του προς την Ιερά Σύνοδο του ΟΓΟΚ το 1937. Ένας από τους συνέδρους αρχιερείς, απευθυνόμενος στον κατηγορούμενο πατήρ Παρθένιο, διέταξε: «Βάλε μετάνια στον Άγιο Πρόεδρο. Εδώ δεν ήρθα να βάλω μετάνια, αλλά να δικαστώ. Μα αυτό απαιτεί η τάξη. Η τάξη αυτή το απαιτεί μόνο για σας και τους κληρικούς σας». Ο αρχιερεύς αγριεύει και απειλητικά του φωνάζει: «Βάλε μετάνια». Τότε και οι άλλοι αρχιερείς αναστατώνονται και τον συμβουλεύουν να υπακούσει. Ο γέροντας τους κοιτάζει ατάραχος, αλλά και πιο περίλυπος. Στερεότυπα δε απαντά: «Μετάνια δεν βάζω». Στην αναστάτωση αυτή οι δύο συνήγοροι του αρχιμανδρίτες τον πλησιάζουν για να του εκφράσουν την απορία τους. «Αφού δεν βάζεις, γέροντα, μετάνοια, να αρχίσει η δίκη, γιατί μας κάλεσες να σε υπερασπιστούμε?» «Σας κάλεσα να αποδείξετε αυτό που πριν λίγο με διαβεβαιώνατε έξω, ότι η Εκκλησία της Ελλάδος δεν έχει δικαίωμα να δικάζει αγιορείτες. Και εγώ είμαι αγιορείτης. Μα έτσι που φέρεστε, γέροντα, είναι σαν να αρνείσαι την υπεράσπισή σου». «Και βέβαια σας την αρνούμε. Όταν εσείς με συμβουλεύετε να κάνω κάτι άπρεπο και αντίθετο στην συνείδησή μου». Οι δικαστές αρχιερείς μετά το διάλογο αυτό απομακρύνουν τους συνηγόρους και κρατούν μόνο τον πατέρα Παρθένιο, τον οποίο ο πρόεδρος του Συνοδικού Δικαστηρίου ρωτά: «Γιατί δεν βάζεις μετάνοια, δεν αναγνωρίζεις εσύ εκκλησιαστική αρχή?» «Και βέβαια όχι την εκκλησιαστική αρχή, που δεν αναγνωρίζει την Ορθόδοξη Εκκλησία και τις ιερές παραδόσεις της. Σαν μοναχός αγιορείτης, όταν έβλεπα Ορθόδοξους αρχιερείς, έβαζα όχι μόνο μετάνοια, αλλά και τα χέρια και τα πόδια τους φίλους». «Εμείς δεν είμαστε αρχιερείς?» τον ρωτούν. «Δεν είμαστε». «Για μένα όχι». «Και γιατί?» «Γιατί ακολουθείτε το φράγκικο ημερολόγιο και γίνατε φράγκοι οι ίδιοι». Θόρυβος ξέσπασε με την κοφτή απάντηση του πατρός Παρθενίου. Άλλοι οργίστηκαν, άλλοι γέλασαν περιφρονητικά, ενώ ο πρόεδρος φώναξε: «Θέλεις δε θέλεις, μετάνοια θα βάλεις. Όχι, ποτέ. Δεν μου το επιτρέπει η καλοκαιρική μου συνείδηση». Απαντούσε με πόνο
και παρησία ο πατήρ Παρθένιος. Κάποιος από τους συνέδρους που έβλεπε ότι τίποτα δεν έβγαινε με τις πιέσεις και τις απειλές, είπε «Ας τον αφήσουμε επιτέλους, αφού η συνείδησή του δεν του το επιτρέπει». Ησύχασαν τότε και ο πρόεδρος άρχισε να ερωτά τον πατέρα Παρθένιο συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή πότε ήρθε από το Άγιο Όρος και πώς εκτελεί χρέη εφημερίου χωρίς την άδεια οικείου επισκόπου. «Από 19 ετών βρίσκομαι στο Άγιο Όρος», τους απάντα, «και είμαι 37 ετών. Ποτέ στο διάστημα αυτό δεν βγήκα στον κόσμο και ούτε καν από τη σκέψη μου πέρασε. Μας αναγκάσατε όμως εσείς με την απόφασή σας να δεχτείτε το παπικό ημερολόγιο και βγήκαμε να παρασταθούμε στους γνησίους Ορθοδόξους Χριστιανούς που αγωνίζονται εναντίον της καινοτομίας σας. Καλά, μα εσύ ιερουργείς και βαστάζεις και βαφτίζεις και στεφανώνεις όλα αυτά για να εξυπηρετήσω τους πιστούς στα χριστιανικά τους καθήκοντα. Και άδεια για τους γάμους από πού παίρνεις? Από το ιερό πιδάλιο. Το ερωτώ και αν δεν υπάρχει κόλλημα, τελώ το μυστήριο υπευθύνη μου». «Πολύ ωραία, έγινες και Μητροπολίτης», τον ειρωνεύτηκαν. «Όχι, δεν κάνω το Μητροπολίτη, είμαι μόνο ιερέας. Και επιτρέπεται ο ιερέας να είναι χωρίς κεφαλή? Ξεχνάς ότι η Εκκλησία υπάρχει όπου υπάρχει επίσκοπος? Το γνωρίζω και μάλιστα καλά, αλλά αυτό εφαρμόζεται όταν η Εκκλησία μας βρίσκεται σε ειρηνική κατάσταση, σε καιρό διωγμών. Όμως σήμερα Εκκλησία υπάρχει όπου υπάρχει Ορθόδοξος Χριστιανός. Εγώ ένα περισσότερο είμαι και ιερέας. Δεν μας αναγνωρίζεις λοιπόν για κεφαλή της Εκκλησίας? Ε, νομίζω σας απάντησα καθαρά πότε θα σας αναγνώριζα. Και όταν μνημονεύεις υπέρ του Αρχιεπισκόπου, ποιο όνομα μνημονεύεις? Να σας απαντήσω. Στο Άγιον Όρος είναι γνωστό ότι υπάρχει η τάξη να μνημονεύεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης και σε περίπτωση θανάτου του μνημονεύουμε απλώς υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, δηλαδή χωρίς όνομα. Αυτό κάνω και εγώ. Μα σήμερα ο Πατριάρχης ζει και ονομάζεται Βασίλειος. Για μας έχει πεθάνει από τη στιγμή που δέχτηκε να ακολουθήσει τον Πάπα. Τα βλέπετε, μνημονεύονται του Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Ακούτε ποιοι ήταν οι πραγματικοί ομολογητές και αγωνιστές? Παρένθεση δική μας είναι αυτά που σας λέω τώρα. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής όταν τον εδίωκαν έλεγε «Εσείς η Εκκλησία», ναι τους έλεγε. Γιατί? Γιατί όπου υπάρχει Ορθόδοξος ομολογία, εκείνη η Εκκλησία του Χριστού και η της αληθείας είναι και της Εκκλησίας. Ακούστε τα και μετανοήστε. Συνεχίζουμε. Πάλι αναταραχή επικράτησε στους συνέδρους και του επέστησαν την προσοχή. Πρόσεχε καλά τι λέγεις. Στη συνέχεια τον λόγο τον παίρνει ο Τρίκης και Σταγόν Πολύκαρπος. Από ποιο μοναστήρι είσαι, πάτερ? Από τη σκήτη του Αγίου Παύλου, από τη Νέα Σκήτη. Και γέροντα ποιον έχεις? Τον Παπανεόφυτο. Ω, να πάρει ευχή του Παπανεόφυτου. Καλογέρι είσαι. Ο Παπανεόφυτος είναι δικός μου άνθρωπος. Το ξέρω. Όπως επίσης ξέρω ότι είσαι και εσύ Άγιο Παυλίτης και μάλιστα ανεψιός του αποθανόντος ηγουμένου της Μονής, Σοφρονίου. Καλά, και πήρες ευλογία από το γέροντά σου και ήρθες εδώ? Τι να κάνω, τι να την κάνω την ευλογία, αφού και αυτός μνημονεύει τον καινοτόμο Πατριάρχη, απαντά ο πατήρ Παρθένιος. Άστα αυτά, παπά μου, αγρίεψε ο Άγιος Τρίκης, και γρήγορα να γυρίσεις στη μετάνοιά σου, γιατί τα ράσα και τα γένια σου κινδυνεύουν. Τα ράσα γρήγορα θα τα αντικαταστήσουν οι πιστοί, όσο για τα γένια και αυτά πολύ γρήγορα θα γίνουν και μάλιστα πολύ καλύτερα, απάντησε ο γέροντας. Στο σημείο αυτό, εκνευρισμένος, επεμβαίνει ο πρόεδρος. Άφησε τον, Αγία αδελφέ, αυτό στο Άγιο Όρος μόνο αντιλογία έμαθε. Και βέβαια έμαθα να αντιλογώ στους καινοτόμους. Όλα τώρα, πάτερ μου, τους λέγει ένας συνοδικός, βάλε μετάνοια και όλα θα τα αυτοποιηθούν. Σας επαναλαμβάνω και πάλι, μόνο όταν επαναφέρεται το πάτριο ερωτολόγιο και ειρηνεύσει η Εκκλησίας μας θα το κάνω.
και μάλιστα με χαρά και βαθύτατο σεβασμός. Και ο πρόεδρος με οργή μπροστά στην επιμονή του πατρός Παρθενίου τερματίζει τη συζήτηση. Τράβα να φύγεις από εδώ. Χαίρετε. Τους εύχεται εφρόσινα ο γέροντας και βγαίνει έξω. Τον άφησαν ελεύθερο για να αποφύγουν τα αρχές των συγκεντρωμένων πιστών. Κατόπιν έβγαλα και αποσχισματισμό του πατρός Παρθενίου. Η αναθεώρηση. Μετά την απόφαση του Συνοδικού Δικαστηρίου, η κοινότητα των ΓΟΧ υπέβαλε έφεση στο αναθεωρητικό δικαστήριο της Ιεράς Συνόδου. Η αναθεώρηση της δίκης ορίστηκε για τις 28 Απριλίου του επομένου έτους 1931. Παραμονές της οριστής ημερομηνίας, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητος, στρατηγός Δημήτριος Δημητρακόπουλος και άλλα μέρη συναντήθηκαν με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Θα ήταν πρόεδρος του δικαστηρίου και ήθελαν να του τονίσουν ότι ο πατήρ Παρθένιος δεν ανήκει στην Εκκλησία της Ελλάδος και ως εκ τούτου δεν είχαν το δικαίωμα να τον δικάσουν. Του επέδωσαν μάλιστα και σχετικό υπόμνημα. Πλήθος παλαιομερολογητών κατέκλυσαν την πλατεία Μητροπόλεως κατά την ημέρα της αναθεωρητικής διαδικασίας. Συγκεντρώθηκαν για να συμπαρασταθούν ηθικά στον αθώο και υπερζηλωτή πατέρα Παρθένιου. Η απόφαση που εξεδόθη αργά το μεσημέρι ανέλαβε επαέρουστον τη δίκη. Από τα ποικίλα σχόλια του τύπου χαρακτηριστικό είναι το εξής από την εφημερίδα Κήρυξη των Ορθοδόξων. Φύλλο 3, 4, 5, 1931. Εδικάζεται η Ορθοδοξία. Θα επί της, τι τόσος λοιπόν συναγερμός για τη δίκη ενός ιερέως, αλλά την Δευτέρα δεν εδικάζεται ενώπιον του δικαστηρίου των αρχιερέων ο ιερέας μας Παρθένιος. Εδικάζεται αυτός ο αγών μας, εδικάζεται αυτή η Ορθοδοξία. Ευτυχώς ότι η δύναμη αυτής η άφθαστος και η ακατάβλητος επευλήθη επί των δικαστών και ούτε είναι αγκάστησαν να αναβάλουν επαόριστον την δίκη. Επισόδια στο Λουτουφί Θιβών. Το 1931 ο πατήρ Παρθένιος έλαβε εντολή να εξυπηρετήσει το χωριό των Θιβών Λουτουφί στα Μπάλτσα. Στο Λουτουφί υπήρχε ο ιδιόκτητος ναός του Ημίου Προδρόμου, στα Δε Μπάλτσα υπήρχε ο αυτοσχέδιος ξύλινος ναός της Ευαγγελιστρίας. Όλοι στο Λουτουφί παρέμειναν πιστοί στο Πάτριο Ορτολόγιο εκτός από τον ιερέα τους που ακολούθησε το νέο με συνέπεια οι πιστοί να σταματήσουν και να τον καλούν στα μυστήριά τους. Ήλθε λοιπόν ο πατήρ Παρθένιος να τους εξυπηρετήσει και βρήκε αντιμέτωπο τον νεοημερολογήτη ιερέα που έκανε 1002 προσπάθειες να τον απομακρύνει. Ήλπιζε ότι οι Λουτουφιώτες έτσι θα αναγκαζόταν να τον καλέσουν. Να καλέσουν εκείνον. Εκείνοι όμως αντιδρούσαν ζωηρά σε κάθε δίωξη του γέροντα με αποτέλεσμα να τον έχουν κοντά τους ελεύθερο. Η αστυνομία φυσικά είχε πάντα στο νου της για την κατάλληλη στιγμή. Κάποια μέρα πέθανε η γυναίκα του Προέδρου στο χωριό. Ο παπάς, σίγουρος ότι αυτή τη φορά είχε στο χέρι τους πιστούς, εκμυστηρεύτηκε σε κάποιον. Τι θα κάνουν τώρα θέλοντας και μη, θα με καλέσουν στην κηδεία. Μην το πιστέψεις, παπά μου. Δεν θα διστάσουν να τη θάψουν ακόμα και χωρίς παπά. Ναι, αλλά στο νεκροταφείο θα βρουν τον αστυνόμο να τους περιμένει. Και τι με αυτό, παπά μου, τούτοι οι άνθρωποι είναι ικανοί και με ολόκληρο τάγμα να τα βάλουν. Σαν είδε ο παπάς ότι το μεσημέρι πέρασε και ειδοποίηση για την κηδεία, δεν είχε πάρει ακόμα, έστειλε το γαμπρό του στο καπαρέλι για να ειδοποιήσει την αστυνομία. Ο ίδιος καβάλισε το άλογο για να ενημερώσει την υποδίκηση της χωροφυλακής στη Θήβα. Κύριε διοικητά, οι παλαιομορολογίτες στο Λουτουφί κρύβουν ένα καθυρημένο αγιορείτη παπά και σήμερα ετοιμάζονται να κάνουν κηδεία. Πρέπει να λάβετε τα μέτρα σας. Και ο ίδιος να έρθω, τίποτα δεν θα κάνουμε, παπά μου. Τους ξέρω καλά τους Λουτουφιώτες. Θα με φέρουν στάκρα και δεν θέλω να αφήσω ορφανά τα παιδιά μου. Γι' αυτό άντε στο καλό, αν θες να βρεις το δίκιο σου, κατήγγειλέ το στον εισαγγελέα. Εν τω μεταξύ ο γαμπρός του παπά
Επέστρεψα από το Πακαπαρέλι με τον αστυνόμο και δύο χωροφύλακες ακριβώς τη στιγμή που η κηδεία κατευθυνόταν από το ναό στο νεκροταφείο. Ο αστυνόμος και οι χωροφύλακες χαιρέτησαν στρατιωτικά την κηδεία και παραμέρισαν. Στο τέλος πλησίασαν τον πατέρα Παρθένιο και ο αστυνόμος ζήτησε την άδειά του. Ευχαρίστως, απήντησε ο ιερέας, δείχνοντας το διορισμό του από την κοινότητα των ΓΟΧ. Τέτοια χαρτιά, παπά μου, έχω. Εγώ δεν τα αναγνωρίζω. Θέλω χαρτί από τον Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδίας. Εάν δεν αναγνωρίζεις της κοινότητας, να πάρε την απόφαση, πρόσφατη απόφαση της κυβερνήσεως. Μας επιτρέπει να λειτουργούμε σε ιδιωτικούς ναούς και παρεκκλήσια. Και πάλι λυπάμαι, αλλά τα χαρτιά σας δεν αρκούν και πρέπει να με ακολουθήσετε. Χωρίς ένδειγμα δεν θα έλθω, παιδί μου, είπε ήσυχα πατήρ Παρθένιος. Μα τότε θα φτάσουμε στα άκρα, και διέταξε τους χωροφύλακες να τον συλλάβουν. Οι χωρικοί τότε, που παρακολουθούσαν πάντα έτοιμοι να υπερασπιστούν, όρμησαν και διαμιάς τους αφόπλησαν, απομονώνοντας μάλιστα τον αστυνόμο στη μάντρα του νεκροταφείου. Στη συνέχεια, ο πατήρ Παρθένιος με μερικούς πιστούς ξεκίνησαν για την καθιερωμένη παρηγοριά στο σπίτι της νεκρής. Φυσικά, ούτε καν υποψιάζονται τη συνάντηση έκπληξη που θα είχαν στο δρόμο τους. Στην είσοδο του χωριού, η παπαδιά του νεοημερολογίτη παπά με κάποιους συγγενείς τις περίμεναν να καμαρώσουν δέσμοι τον πατήρ Παρθένιο. Και σαν τον είδε να έρχεται ελεύθερο η παπαδιά, αγανακτισμένη, άρπαξε το όπλο του γαμπρού της και το σημάδευσε. Αστοχούν και οι δύο σφαίρες και που προλαβαίνει να ρίξει. Οπότε ο γαμπρός της Νίκος ξαναπαίρνει το όπλο για να βοηθήσει την κατάσταση. Τη στιγμή εκείνη όμως ακούγεται σπαρακτική φωνή της παπαδιάς. Φύγε Νίκο! Το μάτι της είχε πάρει ένα χωρικό που, μην μπορώντας να αφήσει ανυπεράσπιστο τον παπά Παρθένιο, ήταν έτοιμος να πυροβολήσει. Την κατάσταση ευτυχώς την έσωσαν οι ψυχρεμότεροι χωρικοί που μπήκαν στη μέση και κυνήγησαν το συγγενολόι της παπαδιάς μέχρι το σπίτι. Οι πυροβολισμοί που έπεσαν ακούστηκαν μέχρι το νεκροταφείο και σε λίγο κατέφθαναν αστυνόμος και χωροφύλακες να προλάβουν τα χειρότερα. Προς Θεού, παιδιά, φώναζαν στους υπερασπιστές του πατρός Παρθενίου, που ακόμα κυνηγούσαν το ασχέρι της παπαδιάς. Αφήστε τους, θα τους τιμωρήσουμε εμείς. Το παρολίγο αιματηρό επεισόδιο σταμάτησε εκεί και οι χωρικοί με τον γέροντα έφτασαν επιτέλους στο σπίτι της νεκρής. Την άλλη μέρα, η εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού οι Λουτουφιώτες συγκεντρώθηκαν και μάλιστα στο ναό. Είχαν έρθει μάλιστα και πολλοί από τα γύρω χωριά. Μερικοί πήγαν να πάρουν τον πατέρα Παρθένιο από το σπίτι που τον φιλοξενούσε, που πρόθυμα τους ακολούθησε και τους συνέστησε σταθερή πίστη και μεγάλη ψυχραιμία. Ο αστυνόμος που άκουσε και πάλι πρωί-πρωί την καμπάνα απόρρισε. Σήμερα κάτι έχουν πάθει οι άνθρωποι, αφού μετά τα χθεσινά μυαλό δεν έβαλαν. Μετά τη λειτουργία οι πιστοί συνόδευσαν και πάλι τον ιερέα στο σπίτι και αυτή τη φορά περίμεναν για λίγο κοντά του, υποψιαζόμενοι απρόοπτες επισκέψεις. Ο αστυνόμος εφημέριος όλης της καταστάσεως έδωσε εντολή να κυκλωθεί το χωριό για να μην τους ξεφύγει ο ιερέας μέσα από τα χέρια τους. Μετά το μέτρο αυτό του αστυνόμου, οι γεροντότεροι θεώρησαν σωστό να φυγοδεύσουν τον πατέρα Παρθένιο, αλλά δεν είχαν επινοήσει ακόμη τον τρόπο. Όσο γι' αυτό τους βοήθησε ο γέροντας, μην νοιάζεστε. Θα φύγω μπρος στα μάτια τους που θα με χαιρετήσουν κιόλας. Αν θέλετε μόνο, δύο από εσάς πηγαίνετε να φέρετε ταξί από τη Θήβα και περιμένετε με έξω από το χωριό. Όταν πήρε είδηση ότι το ταξί είχε έρθει, μάζεψε τα ράσα του, φόρεσε μια κάπα τσοπάνου και στο κεφάλι την κουκούλα. Έριξε στον ώμο του ένα ταγάρι, με την κλίτσα στο χέρι ξεκίνησε. Περνώντας από το καφενείο έγνεψε από μακριά, χαιρέτησε τον αστυνόμο που βρισκόταν εκεί και πήρε τον αντιχαιρετισμό του. Τον χαιρέτησε κιόλας. Ακούραστος και ξέγνιαστος, ο πατήρ Παρθένιος που τα είχε καταφέρει και αυτή τη φωνά, επέστρεψε στην Αθήνα. Μία επιτυχής μάχη. Το έτος 1929 που ο πατήρ Παρθένιος εφημερεύει στη ζωοδόχου πηγή στο Κατσιπόδι, συλλαμβάνει τον πατήρ Ευγένιος Λεμονής, ο Διονυσιάτης και κρατείται στο τμήμα μεταγωγών με σκοπό να οδηγηθεί πίσω στο Άγιον Όρος. Η είδηση θλίβει βαθιά τον πατέρα Παρθένιο και αποκαινούμε τον πατέρα Γεδαίων εφημέριο στον Άγιο Παύλο Παλαιάς Κοκκινιάς αποφασίζουν να ενεργήσουν. Την άλλη μέρα, ψυχοσάββατο τον Απόκρεο, πληροφορούν και οι δύο το εκκλησίασμά τους για το γεγονός και τους προσκαλούν να συγκεντρωθούν όλοι μέσα μετά τη Θεία Λειτουργία στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών.
Έπρεπε να υπάρξει κάποια διαμαρτυρία, διότι η σιωπή τους θα έδινε συνέχεια στις απελάσεις που φυσικά εσήμαινε κίνδυνο για τον αγώνα. Οι πιστοί υπακούν στο προσκλητήριο και πηγαίνουν όλοι στην Αρχιεπισκοπή. Εκεί διαμαρτύρονται και απαιτούν. Θέλουμε τον παπά μας. Σε απάντηση βγαίνει ο Αρχιδιάκονος του Αρχιεπισκόπου και αποδοκιμάζει με άπρεπα λόγια τις γυναίκες, οπότε εκείνες που έφεραν μαζί τα πιάτα με τα κόλυβα, τέτοια ήταν η αγανάκτησή τους, αρχίζουν να το απαιτούν. Ο Αρχιδιάκονος τρομοκρατείται με την απρόοπτη και πρωτότυπη αυτή αντίδραση των γυναικών και τρέχει να γλιτώσει. Οι αστυνομικές δυνάμεις που έφτασαν επιτόπου έδωσαν πραγματική μάχη. Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν στη μάχη αυτή ήταν τα κλόπς από τη μία και τα πιάτα με τα κόλυβα από την άλλη. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν ελαφρώς γυναίκες και αστυνομικοί και να συλληφθούν μερικές γυναίκες για να αφαιθούν και πάλι ελεύθερες. Η μαχητική όμως αυτή διαμαρτυρία που είχε υποκινητές τους πατέρας Παρθένιο και Γεδεών είχε και το ισουαστικό της αποτέλεσμα. Ο πατήρ Ευγένιος Λεμονής αφέθηκε ελεύθερος. Χριστούγεννα του 1928 στην Μάνδρα. Μετά τα αιματηρά γεγονότα του 1927, οι γόχ της Μάνδρας δεν είχαν πια το δικαίωμα να λειτουργήσουν στα εκεί παρεκκλήσια. Προκειμένου λοιπόν να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα του 1928, έστησαν από την παραμονή δίπλα στον τοίχο του νεκροταφείου μία πρόχεινη παράγκα για να στεγάσουν τουλάχιστον την Αγία Τράπεζα που θα λειτουργούσε ο ιερέας. Στον πρόχειρα στημένο ναό, βαθιά χαράματα ακόμη, άρχισαν να καταφτάνουν οι ευσεβείς Μανδρινοί με τις οικογένειές τους. Δημένοι όλοι γιορτινά, ήρθαν να γιορτάσουν το χαρούμενο μήνυμα της γεννήσεως. Και σαν άλλοι ποιμένες παρακολούθησαν στο ύπαιθρο το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, αφού ήταν αδύνατο να τους χωρέσει η μικρή παράγκα. Τους στέγαγασαν όμως οι ομπρέλες που κρατούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της ακολουθίας για να προφυλάγονται από τις χιονονιφάδες που αδιάκοπα έπεφταν. Πολύ γραφική αλλά και τόσο συγκινητική η σκηνή το ξημέρωμα εκείνων των Χριστουγέννων. Ο ιερέας που είχε το θάρρος να λειτουργήσει εκείνα τα Χριστούγεννα δεν ήταν άλλος από τον πατέρα Παρθένιο. Θαρετά, με τα μάτια της ψυχής τραμμένα ψηλά, είχε δεχτεί με προθυμία. Επειδή όμως η παρουσία αστυνομικής δυνάμεως ήταν απαραίτητη σε κάθε συγκέντρωση των ΓΟΧ, θα ήταν σημαντική η παράληψη να έλειπε εκείνα τα Χριστούγεννα. Έτσι, νωρίς κατέφτασε και ο αστυνόμος για να μείνει άναυδος μπροστά στη σκηνή που αντίκρισαν τα μάτια του. Προς στιγμήν αισθάθηκε μια απέραντη συμπάθεια για το ζήλο των συγκεντρωμένων πιστών και την εξέσφερα σε κάποιο πιστό που έφθανε κάπως καθυστερημένα με την οικογένειά του. Και γιατί δεν ανοίγατε μια εκκλησία του χωριού να λειτουργήσετε, αφού είσαστε τόσοι πολλοί? Γιατί τότε, κύριε αστυνόμε μου, απάντησε τιμόλογος ο πιστός, εσύ ο ίδιος θα μας δημιουργούσες επεισόδια χειρότερα από όσα ο συνάδελφός σου μας έκανε το 1927 στους Άγιους Ταξιάρχες. Και όταν ήταν μια μεγάλη αλήθεια αυτή, γιατί το γεγονός, γιατί το ίδιο απόγευμα ο ίδιος ο αστυνόμος χτυπούσε την πόρτα του σπιτιού που φιλοξενούσε τον πατέρα Παρθένιο και τον καλούσε να τον ακολουθήσει στο τμήμα. Χωρίς αντίρρηση ακολούθησε ο ιερέας και εκεί πληροφορήθηκε ότι υπήρχε διαταγή να τον κρατήσουν τη νύχτα εκείνη στο τμήμα. Οι πιστοί της Μάντρας που δεν άρχισαν να πληροφορηθούν την απόφαση, σύσσωμοι συγκεντρώνονται έξω από το τμήμα και απαιτούν την ελευθέρωση του ιερέα τους. Παρόλες τις εξηγήσεις που τους δίνονται, δεν εννοούν να απομακρυνθούν και με την επιμονή τους αυτοί καταφέρνουν να κοιμηθεί στο σπίτι ο γέροντας και όχι στο αστυνομικό τμήμα. Την άλλη μέρα, δύο χωροφύλακες τον περιλαμβάνουν και τον μεταφέρουν στην Αθήνα στο τμήμα μεταγωγών με τις ενέργειες της κοινότητας των ΓΟΧ, ελευθερώνονται λίγες ώρες και μετά την επομένη ξαναβρίσκεται στη Μάντρα στο καθήκον του. Έβαλε όμως σε νέο κόπο τον αστυνόμο να σπεύσει να τον συλλάβει και να τον φέρει πάλι στην Αθήνα. Μέσα σε 10 μέρες τον είχαν συλλάβει 4 φορές και τελικά τον άφησαν ελεύθερο. Στη Μάντρα παρέμεινε αρκετό διάστημα κατά το οποίο στήθηκε με σανίδια το εκκλησάκι της Αγίας Τριάδος στη Μαγούλα. Πάσχα στο Λιώπες η Αττικής. Το Πάσχα του 1929 η κοινότητα των ΓΟΧ έστειλε τον πατήρ Παρθένιο να εξυπηρετήσει τα χωριά Λιώπες και Κοροπή, όπου ο ναός των ΓΟΧ δεν υπήρχε και οι πιστοί κατέφευγαν στα γύρω εξοκλήσια. Πιο τακτικά συγκεντρώνονταν στο εξοκλήσι της Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται στη θέση Καρελά. Ήταν χωμένο μέσα στο δάσος
με πάντα κατάμεστο από τους πιστούς που με λαχτάρα έτρεχαν να εκτελέσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Αυτό φυσικά δεν περνούσε απαρατήρητο από τους νοημερολογίτες ιερείς. Ειδοποιούσαν λοιπόν την αστυνομία και εντολή που βασικό στόχος ήταν ο εκάστο ιερεύγος εδίδωτο να συλληφθεί ο ιερέας. Κατά παρόμοιο τρόπο, κάτι παρόμοιο έγινε και με τον πατέρα Παρθένιο. Ήταν Μεγά Σάββατο και αφού τελείωσε τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου ετοιμαζόταν να πάει να κοινωνήσει μερικούς ασθενείς στα χωριά. Δεν πρόλαβε όμως να φύγει και ένας χωροφύλακας τον κάλεσε και τον ακολούθησε να τον ακολουθήσει στο σταθμό της χωροφυλακής. Δυστυχώς, παιδί μου, είναι αδύνατον. Καθώς βλέπεις, φεύγω για να μεταλάβω ασθενείς, του απήντησε ατάραχος. Ο χωροφύλακας δεν επιχείρησε άλλη ενέργεια γιατί ήδη οι πιστοί είχαν περικυκλώσει τον ιερέα του. Σαν τελείωσε με τους ασθενείς, ο πατήρ Παρθένιος θεώρησε σωστό να κρυφτεί στο δάσος για να μην δημιουργηθούν καταστάσεις μια τέτοια μέρα. Μάταια οι χωροφύλακες που έφτασαν προς ενίσχυση τον περίμεναν στο εξοκλήσι. Αργά το βράδυ, τη νύχτα δηλαδή της Αναστάσεως, οι χωρικοί συνόδευσαν για ασφάλεια τον ιερέα στην Αγία Παρασκευή. Εκεί εκατοντάδες πιστοί τον περίμεναν για να κάνουν την Ανάσταση, μα αρκετοί χωροφύλακες για να εκτελέσουν τις διαταγές. Οι πιστοί έσπευσαν να υποσχεθούν στους χωροφύλακες ότι θα οδηγήσουν τον ιερέα οι ίδιοι στο σταθμό μετά τη Θεία Λειτουργία. Έτσι και έγινε. Κατά το μεσημέρι της Κυριακής, ο αστυνόμος εξήγησε στον πατέρα Παρθένιο ότι δεν θα τον ξαναενοχλούσαν και εξασφάλισε ένα χαρτί από τον Μητροπολίτη Αθηνών και ο γέροντας απάντησε. Όταν κατορθώσω να τον κάνω παλιωμερολογήτη, κύριε αστυνόμε, τότε θα σου φέρω το χαρτί που ζητάς. Και αυτό όμως το επεισόδιο είχε το θετικό του αποτέλεσμα. Να προστεθεί ένας ναός στον αγώνα. Οι λιοπεσιώτες έκτισαν το δικό τους ναό προς τιμή των Αγίων 318 Αγίων Πατέρων. Ο πατήρ Παρθένιος στην Τίνο. Τον Αύγουστο του 1929 η κοινότητα των ΡΟΧ προγραμμάτισε προσκύνημα στην Παναγία της Τίνου. Έλαβαν μέρος πολύ πιστοί και πνευματικός οδηγός ορίστη ο πατήρ Παρθένιος. Όμως κάθε κίνηση των ΡΟΧ ήταν και το προσκύνημα και αυτό έμελε να γίνει επεισοδιακά. Και αυτό γιατί στην παραλία της Τίνου μαζί με τους Τίνιους ΡΟΧ που είχαν κατέβει να προϋπαντήσουν τον ιερέα και τους προσκυνητές, περίμενε και ο αστυνόμος. Είχε εντολή από τον Μητροπολίτη της Ήρου και Τίνου Φιλάρετο να καλωσορίσει τιμητικά τον πατέρα Παρθένιο με την εξής προσφώνηση. «Συλλαμβάνεσαι, πάτερε, παρακαλώ, ακολούθησε με στο τμήμα». Συνηθισμένος στις προφωνήσεις αυτές, ο πατήρ Παρθένιος υπέροχα ακολούθησε, αλλά αξιοποίησε του και όλο το πλήθος των πιστών. Στο τμήμα του ανακοίνωσαν ότι έπρεπε να τον κρατήσουν εκεί μέχρι ότι το πλοίο με τους προσκυνητές θα επέστρεφε στον Πειραιά. Με προσπάθειες του Προέδρου των Τινίων ΡΟΧ, Δημητρίου Λαβουρού, απέτυχαν να φιλοξενηθεί ο γέροντας στο σπίτι του, δίνοντας υπόσχεση, ότι δεν θα απομακρυνθεί ούτε θα λειτουργήσει τη νύχτα. Ο αστυνόμος όμως, καλού κακού, έστειλε και δύο χωροφύλακες να φρουρήσουν το σπίτι. Τα μεσάνυχτα με κάθε προφύλαξη και με επιτροπή των ΓΟΧ κατάφερε να μπει στο σπίτι και να προσκαλέσει τον ιερέα να τους λειτουργήσει σε ένα εξοκλήσι όπου πλήθος πιστών τον περίμεναν με λαχτάρα. Ο πατήρ Παρθένιος τους εξήγησε ότι είναι πρόθυμος, γι' αυτό άλλωστε ήρθε στην Τίνο. Αλλά εκτός από τους χωροφύλακες που θα τους δυσκόλευαν την έξοδο, νοιάζονταν και για τον πατέρα Λαβουρό, για τον κύριο Λαβουρό, που είχε δώσει υπόσχεση στον αστυνόμο προκειμένου να του φιλοξενήσει το σπίτι. «Εμείς, πάτερ», εξακολούθησε η επιτροπή, «ούτε υπόσχεση δώσαμε στον αστυνόμο, αλλά ούτε και τους χωροφύλακες φοβόμαστε. Θα φύγουμε από εδώ όλοι και κανείς δεν θα πάρει είδηση». Έτσι και έγινε. Μετά από αρκετή και δύσκολη πεζοπορία, έφτασαν στο εξοκλήσιο όπου οι πιστοί επεφύλαξαν μια πολύ ενθουσιώδη υποδοχή στον πατέρα Παρθένιο. Επιτέλους, μετά από τόσο πολύ καιρό, θα τους λειτουργούσε ο Ορθόδοξος ιερέας και κυριολεκτικά πανηγύριζαν γι' αυτό. Για την τόσο κατανυχτική όμως αγρυπνία προς τιμή της κοιμήσεως της Θεοτόκου και πριν ακόμη τελειώσει, έλαβε γνώση ο αστυνόμος. Ευτυχώς όμως δεν κινήθηκε αμέσως γιατί φοβήθηκε το επεισόδιο. Έτσι, αφού κοινώνησαν οι περισσότεροι πιστοί
Και τελείωσε η Θεία Λειτουργία, ο πατήρ Παρθένιος με το γνωστό του χαμόγελο είπε στο εκκλησίασμα: «Τώρα παιδιά μου, καιρός να πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο αστυνόμο. Έτσι κι αλλιώς θα φύγω που θα φύγω. Γιατί να μην με στέλνει ο αστυνόμος στον Πειραιά να γλιτώσω και τα ναύλα?» Πήγαν στο τμήμα γεμάτη διάθεση, αλλά εκεί τους πληροφόρησαν ότι ο αστυνόμος βρισκόταν στη θάλασσα και κυριολεκτούσε να μην του ξεφύγει ο παπάς. Τον ειδοποίησαν όμως και κατέφτασε γεμάτος θυμός και φούρια. «Καλημέρα σου κύριε αστυνόμο», τον χαιρέτησε ο γέροντας. Και ο κριτικός αστυνόμος απάντησε: «Τσέχισε, τσέ, δεν έχεις, τόκαμες το ατό σου. Τσέ και εγώ νομίζω πως έχω να κάνω με ένα τσέριο λαβουρό και ένα τσίριο ιερέα. Συγχώρεσέ μας κύριε αστυνόμε, αν είσαστε παλαιομερολογίτες κι εσείς και είχατε τόσο καιρό να κοινωνήσετε όπως τούτη εδώ, τότε ίσως να με καταλαβαίνατε. Τσέ με κοροϊδεύεις μωρέ», απήντησε με οργή και διένταξη. «Βάλτε τον γρήγορα μέσα και κανείς να μην το πλησιάσει». Οδήγησαν τον πατέρα Παρθένιο σε ένα απέσιο κρατητήριο γεμάτο βρωμιές και μύγες και δεν επέτρεψαν ούτε φαΐ να του φέρουν. Όταν μάλιστα επιχείρησαν να του εξηγήσουν ότι έπρεπε να φάει κάτι, γιατί ήταν ξαγρυπνημένος και κουρασμένος, ο αστυνόμος τους έδιωξε με τις χειρότερες βρισιές. Το βράδυ οδήγησαν τον πατέρα Παρθένιο πάλι στον αστυνόμο. «Μα ευλογημένε», του λέγει ο γέροντας, «καλά εγώ σας έφταξα, αλλά τόσες μύγες τι σας έφταξαν και τις κλείσατε μαζί μου». Ο αστυνόμος που εντωμεταξύ είχε βρει τον καλό του εαυτού ξέσπασε χαιγεία και το εξής: «Είτε να κάνω δέσποτα, διαταγή είναι». «Καλά κύριε αστυνόμο μου, πάντως οφείλω να σας ευχαριστήσω για όλες τις περιποίησεις. Θα μου μείνουν αλυσμόνητες». Μετά τον παρέλαβαν δύο χωροφύλακες και τον παρέδωσαν μέχρι τον Πειραιά. Τον συνόδευσαν μέχρι τον Πειραιά. Όταν το πλοίο έπεσε στη Σύρο, ο νομικός σύμβουλος της κοινότητας, κύριος Δημήτρης Βοκορτόπουλος, πληροφορούμενος σχετικά, διαμετρητήρησε τον υποδιοικητή της χωροφυλακής για την απρεπή συμπεριφορά προς τον πατέρα Παρθένιο, να τον συνοδεύουν δηλαδή δύο χωροφύλακες, σαν να ήταν κακούρδος. Ο υποδιοικητής συνεκινήθη και αντικατέστησε τις χωροφύλακες με έναν υπονοματάρχη ντυμένο πολιτικά. Έφτασαν τελικά στον Πειραιά και κατευθείαν οδήγησαν τον πατέρα Παρθένιο στο τμήμα μεταγωγών. Το γεγονός έγινε γνωστό και πολύ γρήγορα άρχισε να παρελάβει πλήθος πιστών στο τμήμα, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Δημήτρης Φρυγανάς, αντιστράτηγος της ελληνικής αστυνομίας της χωροφυλακής, που φεύγοντας εμπιστεύτηκε στον γέροντα: «Κάνε υπομονή μια-δυο μέρες και την Κυριακή θα καλέσουμε τους πιστούς στη Μητρόπολη και θα δώσουμε ένα καινούριο μάθημα στον κύριο Χρυσόστομο». «Στρατηγέ μου, είναι ό,τι καλό μπορείτε να το κάνετε για το καλό της Εκκλησίας. Για μένα μην νοιάζεστε. Μήπως και στον Άγιο Όρος φυλακή δεν ήμουν? Και δεν θα κάνω τώρα υπομονή για την αγάπη του Χριστού?» Μετά την επίσκεψη αυτή στο τμήμα, τα πράγματα καλυτέρευσαν για τον πατέρα Παρθένιο, ενώ οι πιστοί δεν σταμάτησαν τις επισκέψεις τους. Και ο Πατριάρχης να ήσουν. «Πάτερ μου», του είπε μια μέρα ο διοικητής, «τέτοια εκτίμηση δεν θα έχεις από τους πιστούς». Εν τω μεταξύ ο Μητροπολίτης, που πληροφορήθηκε την προετοιμαζόμενη συγκέντρωση στη Μητρόπολη, πήρε το Σαββάτο βράδυ το διοικητή του τμήματος και το ανακοίνωσε: «Να πει στον καρατούμενο παπά ότι είναι ελεύθερος, με τον όρο όμως να υπογράφει υπεύθυνη δήλωση ότι θα αναχωρήσει αμέσως για το Άγιον Όρος. Ευχαριστώ τον Μητροπολίτη για την καλοσύνη του. Όμως για το Άγιο Όρος δεν φεύγω, εάν προηγουμένως δεν χτυπήσουν οι καμπάνες της Μητροπόλεως με το παλαιό ημερολόγιο. Τον βεβαιώνω μάλιστα ότι σε περίπτωση που θα με απελάσει από το Άγιον Όρος, το πολύ σε μία εβδομάδα θα έχω γυρίσει πίσω». Η απάντηση αυτή, τόσο σίγουρη και θαραλέα, ήταν και η αιτία την άλλη κιόλας ημέρα να αφαιθεί ελεύθερος ο πατήρ Παρθένιος. Οι κατατόπους περιπέτειες του πατρός Παρθενίου. Και από την κάριστο της Ευβοίας πέρασε ο πατήρ Παρθένιος. Τον έστειλε κοινό του στον Γούχ να οργανώσει παραπτήματα στα γύρω χωριά και με θάρρος, επιμονή και καρτερία κρατούσαν τις πάτρες παραδόσεις. Και αυτή την αποστολή με χαρά του δέχτηκε ο γέροντας και ξεκίνησε με όρεξη για δουλειά. Τον σταμάτησε όμως ο δεσπότης Καριστίας Παντελεήμονας, δίνοντας εντολή να τον συλλάβουν και με συνοδεία να τον οδηγήσουν και πάλι στο τμήμα μεταγωγών.
Χάρη όμως στις ενέργειες της κοινότητας, πολύ γρήγορα βρέθηκε ελεύθερος για να πάρει μια εντολή. Έπρεπε να επισκεφθεί τη Θεσσαλία, 4 περιοχές, η Καρδίτσα, το Μουζάκι, το Μαυρομάτι και το Αγναντερό είχαν ανάγκη από πνευματική καθοδήγηση και στις 4 αυτές περιοχές δημιουργήθηκαν τότε παραρτήματα, αλλά οι πιστοί δεν είχαν την ευτυχία να έχουν τον πατέρα Παρθένιο για πολύ καιρό κοντά τους. Οι αρχές τον απομάκρυναν σύντομα από εκεί, δίνοντάς του την ευκαιρία να περιοδεύσει ξανά στα χωριά της Στίβας, Λιβαριάς και Χαλκίδας. Σκληρή δοκιμασία πέρασε από το 1935 όταν ο καινοτόμος Μητροπολίτης Χρυσόστομος Παπαδόπουλος κατάφερε την υπηρεσιακή κυβέρνηση μεταξά να απελάσει το Άγιο Όρος όλους τους αγιορείτες πατέρες. Και ένα πρωινό εορτή αποδόσεως των Θεοφανίων, μόλις ο πατήρ Παρθένιος ξεκινούσε από το σπίτι του οδός Αδριανού προς τον ναό Ζωοδόχος Πηγής Κατσιποδίου Νέος Κόσμος, του προσεφέρθη ένα ένταλμα σύλληψης. Ούτε καν να ειδοποιήσει τους δικούς του δεν πρόλαβε. Τον συνέλαβαν και τον αγγίξαν στο τμήμα Μακρυγιάννη, από όπου με τον καφετζή του τμήματος κατάφερε να δώσει σημεία ζωής στους δικούς του. Τα μέτρα όμως που είχαν λάβει οι αρχές ήταν τόσο εισπεσμένα, ώστε πριν προλάβει η κοινότητα να κάνει κάποια ενέργεια να τον έχουν μεταφέρει στον Πειραιά και εν συνεχεία στη Θεσσαλονίκη. Οι ταλαιπωρίες που πέρασε επί 8 μέρες είχαν σοβαρές επιπτώσεις στο φως του. Τελικά τον μετέφεραν στο Άγιον Όρος, αλλά όχι για πολύ. Προς μεγάλη ευτυχία των πνευματικοπαιδιών του, σύντομα κατέβηκε ξανά στην Αθήνα. Το φως του αριστερού του ματιού όλο και λιγότερο. Είχε απόλυτη ανάγκη από θεραπεία, αλλά λόγω της συνεχούς διώξεως του δεν αποφάσισε να μπει σε νοσοκομείο. Την εποχή εκείνη, το έτος 1936, πέθανε ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος Παπαδόπουλος και να τον διαδέχθηκε ο τραπεζούντος Χρύσανθος. Αυτός έδειξε συμπάθεια προς τον αγωνατόγο. Όμως η τακτοκτορία μεταξύ με τους υπουργούς δημοσίας τάξεως κύριο Κ. Κωνσταντίνο Μανιαδάκη και παιδείας κύριο Κωνσταντίνο Γεωργακόπουλο, μετέπειτα πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, φυσικά μασόνιοι όλοι αυτοί, τα μέτρα εναντίον του ΟΓΟ χαλάρωσαν και μπόρεσε ο πατήρ Παρθένιος να κάνει τη σχετική θεραπεία του. Ήταν όμως κάπως αργά, γιατί το φως του αριστερού ματιού είχε εντελώς χαθεί. Εν τω μεταξύ, το έτος 1935 η Εκκλησία των Αγωνιζομένων για τις παραδόσεις των Χριστιανών απέκτησε πνευματική ηγεσία. Βγήκαν στον αγώνα τρεις αρχιερείς, οι οποίοι χειροτόνησαν και τέσσερις άλλους και σχημάτισαν όλοι μαζί την πρώτη Ιερά Σύνοδο. Από τότε ο πατήρ Παρθένιος, προ μεγάλη του ανακούφιση και χαρά, συνέχισε τη δράση του από τις ευλογίες της Ιεράς Συνόδου. Ο πατήρ Παρθένιος χτίζει το μοναστήρι. Η έντονη και καποφόρα δράση, καθώς και η πνευματική ακτινοβολία του πατρός Παρθένιου, είχαν ελκύσει και οδηγήσει κοντά του αρκετές ευσεβείς νέες που προσδοκούσαν να υποταχθούν και να γίνουν μοναχές. Η κίνηση αυτή δεν άφηνε φυσικά διάφορο το γέροντα, γιατί πάνω, πάντα, ευχόταν να μεταφυτεύσει και σε άλλες πτυχές της αγιορείτικης αρχής και ευλογής που ο ίδιος είχε πάρει. Όμως η διοκομμένη του Χριστού Εκκλησία είχε ακόμη πολύ ανάγκη από γενναίου στην ψυχή στρατιώτες του Χριστού και ο πατήρ Παρθένιος ήξερε καλά να ιεραρχεί τις ανάγκες. Εξάλλου και ο σκοπός που εξήλθε από το Άγιον Όρος αυτός ήταν. Υπεύθυνα να αγωνιστεί και να δοθεί μέχρι θυσία στον αγώνα. Θα βρισκόταν και ο κατάλληλος καιρός για να δημιουργήσει και μια πνευματοφόρο κυψέλη. Πράγματι, όταν το σκύπτρο του Ιερού Αγώνα ανέλαβαν οι αρχιερείς, του δόθηκε ευκαιρία να ξεκινήσει το έργο. Και πάλι δεν το θέλησε να αποσυρθεί αμέσως. Έτσι, 3 ακόμη χρόνια και με τις ευλογίες των αρχιερέων, στάθηκε φρουρός στις επάλξεις των ιερών παραδόσεων. Η όρασή του εν τω μεταξύ είχε σοβαρά κλονιστεί, και ίσως αυτό τον έσπρωξε να πάρει την απόφαση να έκτιζε ένα μοναστήρι προς την τιμή της κοίμησεως της Θεοτόκου και με πρότυπο της Αγιορείτικης Μονής. Πρώτα απ' όλα και μετά από πολλές προσευχές και αγρυπνίες, διάλεξε τον τόπο που θα θεμελίωνε το ιερό οικοδόμημα, στην Πάρνηθα. Εκεί υπήρχε και ακόμα σήμερα υπάρχει ένα παλιό ξοκλής του Αγίου Νικολάου με βυζαντινές τυπογραφίες. Πάνω από αυτό μάλιστα πολλοί ενάρετοι χριστιανοί έβλεπαν κατά καιρούς να στέκεται ένα φωτεινό αστέρι. Σε αυτό το υπολοιπτό σημείο απεφασίστη να κτιστεί η μονή. Ο πατήρ Παρθένιος όμως πήρε την πρωτοβουλία εκτός από τον τόπο να βρει και το σχέδιο της μονής. Σαν έμπειρος αρχιτέκτονας με πολλή επιμέλεια το σχέδιασε και το πρωτόδειξε στην κριτική
προς κριτική στον αείμνηστο πατέρα της σημερινής ηγουμένης της Μονής, το γνωστό πρόκριτο της παλιάς Κοτικινιάς, κύριο Μουσουρίδη. Η απάντηση που πήρε ήταν χαρακτηριστική. Μόνο με βασιλικές δωρεές θα καταφέρεις να κτίσεις το μοναστήρι που σχεδίασες, γέροντα. Μα ευλογημένα απάντησε, αφού η ίδια η Βασίλισσα εννοούσε την Παναγία, είναι βοηθός μου. Οι θεωρητές είναι σίγουρες. Κυριολεκτικά έδωσε τον εαυτό του στο κτίσιμο της Ιεράς Μονής, μαζί του και 20 αδελφές που επετέλεσαν την πρώτη συνοδεία του. Σήμερα η Ιερά Μονή του Πατρός Παρθενίου κοσμεί την Πάρνηθα και αποτελεί το κάφημα το ΓΟΧ. Στην Ιερά Μονή της Κινήσεως της Θεοτόκου κατέφυγε πολλές φορές και ο Αρχιεπίσκοπος πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος για να αναπαυτεί και να συζητήσει ολόκληρες ώρες με το σεβαστό του Γέροντα Παρθένη. Είχε μάλιστα από νωρίς εκφράσει την επιθυμία του η αιώνια κατοικία του να γίνει σε αυτό το μοναστήρι. Πραγματικά ετάφη στο κημητήριο του Αγίου Νικολάου και τα ιερά λείψανά του φυλάσσονται στη Μονή σαν θησαυρός ανεκτήμητος. 24 χρόνια κυβέρνησε τις μοναχές κατά τον αρτιότερο τρόπο και ανέδειξε το μοναστήρι σε ένα αληθινό κοινόβιο με ποιότητα πνευματικής ζωής. Ακούραστο. Λειτουργούσε σχεδόν καθημερινώς τις δε αγρυπνίες, στεκόταν πάντοτε ορθός, χρωματίζοντας πολλές φορές με τη φωνή τη χορηγία των μοναζουσών. Η ακριβή στήριξη των ιερών κανόνων ήταν η αμέριστη μέρημνά του. Επαναλαμβάνω, η ακριβή στήριξη των ιερών κανόνων ήταν η αμέριστη μέρημνά του. Τα ακούτε εσείς που είστε με τον νέο αγαπητή μου, και εσείς οι χλιαροί του πατρίου, τα ακούτε? Εκτελούσε τους ιερούς κανόνες, δεν είχε χλιαρότητα εδώ πέρα. Ήταν ακριβής ο γέροντας ο Παρθένιος. Γι' αυτό προσέχτε, εσείς οι νεότεροι, είστε χλιαροί του πατρίου και τα ισοπεδώνετε κι εσείς όλα με το κοσμικό φρόνημα, είτε είστε του νέου παπικού που έχετε πέσει σε αιρέσεις. Τήρηση χωρίς εξαιρέσεις. Το έτος 1948 έτυχε να επισκεφτούν το μοναστήρι οι Βασίλης Παύλος και Φρυδερίκη. Ο πατήρ Παρθένιος με όλες τις μοναχές τους υποδέχτηκαν στο ναό, σύμφωνα μάλιστα με το βυζαντινό τυπικό. Μετά τη δοξολογία στο ναό, τους έβαλαν στην τράπεζα, στην οποία λόγω της ημέρας ευλογήθηκαν μόνο νηστίσιμα φαγητά. Οπότε αρπάζοντας την ευχαίρεια, ο πατήρ Παρθένιος διακήρυξε: «Η εντολή του Θεού ισχύει και για τους βασιλείς». Την πίστη και τον αυτονομητισμό του εξετίμησαν πολλοί οι βασιλείς και σε ένδειξη της ικανοποίησεώς τους διέθεσαν την απαραίτητη για το μοναστήρι ξυλία από το βασιλικό κτήμα. Παιδαγωγική αλλά και καλογερική ήταν η στάση του γέροντα προς τις δόκιμες μοναχές. Με υπομονή και ειλικρινή αγάπη προσπαθούσε να τις βάλει στο κλίμα της μοναχικής ζωής και πάντοτε ασκητικός στην ιδιωτική του ζωή, λαμπρός και πανηγυρικός στις ιερές ακολουθίες και στις θείες λειτουργίες. Κατά τις μαρτυρίες πολλών υπερηλίκων μοναζουσών, η όψη του αλλοιωνόταν κατά τη θεία λειτουργία και πολλά πνευματοπαίδια του πολλές φορές τον είδα να στέκει πάνω από τη γη. Δεν έχουμε Αγίους στο Πάτριο, έτσι? Έτσι νομίζετε, ε? Ακούστε τα κι αυτά και βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Ατελείωτη ήταν η φιλοξενία του, καθώς και η συμπάθειά του προς τους φτωχούς. Είχε καταφέρει να συγκρατεί τον εαυτό του από την οργή και να βρίσκει πάντα χίλιους τρόπους για να ωφελήσει, να φροντίζει ή να καθοδηγεί σωστά κάθε ψυχή. Ο πατήρ Παρθένιος ασχολήθηκε και με την έκδοση πατερικών βιβλίων όπως τα ασκητικά του Οσίου Εφραίμ, την Αποστολική Σαγίνη και τους Μαργαρίτες του Αγίου Άννου του Χρυσοστόμου. Παράλληλα με τις φορτίδες της Μονής, μεριμνούσε από πολύ καιρό για τη συνέχιση του Ιερού Αγώνα. Πρώτος έδινε το παρόν στις Γενικές Συνάξεις Εκκλησίας και πάντοτε τον αποσχολούσαν σοβαρά τα ζητήματα της Εκκλησίας. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας των ΓΟΚ είχε πραγματικά εκτιμήσει τις προσπάθειες μιας ολόκληρης ζωής του πατρός Παρθενίου, τον ψήφισε και στις 11 Μαΐου 1962 τον χειροτώνησε επίσκοπο Κυκλάων. Δεν πρόλαβε όμως να προσφέρει στον αγώνα σαν επίσκοπος, αλλά τα είχε όλα προηγουμένως προσφέρει. Έπεσε στο κρεβάτι άρρωστος. Οι ημέρες του που παρέμεινε ήταν πλούσιες σε σοφές συμβουλές και πολύτιμες για τη Μονή υποδίτησης. Φαίνεται ότι προστάθηκε το τέλος του και την παραμονή του Αγίου Νικολάου, προστάτη της Μονής, κάλεσε για τελευταία φορά όλη την αδελφότητα. Αλληλοσυγχωρήθηκαν και τους έδωσε τις τελευταίες ευλογίες του για το δύσκολο αγώνα που θα συνεχιζόταν μετά το θάνατό του. Την άλλη μέρα κοιμήθηκε εν κυρίω αφήνοντας ζωντανό το παράδειγμά του. Μαζί με τη συνοδεία του πατρός Παρθενίου
θρήνησε και όλος ο αγωνιζόμενος κλήρος και λαός της Εκκλησίας των Γόκ της Ελλάδος. Η μορφή του υπήρξε ζωογόνος ήλιος που γύρω του σκόρπισε ολοφώτινες τις ακτίνες της ορθής πίστεως. Πόσο χρήσιμες είναι πράγματι τέτοιες μορφές μέσα στην ταλαιπωρημένη και συχισμένη από την αποστασία κοινωνία μας, ας έχουμε την ευχή του. Αυτά είναι, αγαπητοί μου, εσείς που το ακούτε αυτό το βίντεο, ευχηθείτε και για μένα και σας ήθελα να κάνετε μία σύγκριση, να δείτε πως αυτοί που θέλουν να βγάλουν Αγίους στο νέο δεν έχουν πει κουβέντα για την ομολογία της πίστεως περί πατρίου. Κουβέντα μα κουβέντα. Αντιθέτως, πολεμούσαν αυτούς τους ανθρώπους, τους Αγίους πραγματικά ανθρώπους, που έδωσαν όλη τους τη ζωή, χωρίς να απαιτήσουν τη δόξα των ανθρώπων, την οποία την έδιωχναν, αλλά απέτησαν μόνο την δόξα του Θεού. Και ομολόγησαν μέχρι και τη ζωή τους ακόμα να ζώσουν, δώσουν, την ομολογία της Ορθοδοξίας, το Πάτριο Ορτολόγιο. Κάντε τη σύγκριση με τους σημερινούς Αγίους και θα δείτε τα αποτελέσματα. Καμία σχέση ο ένας με τον άλλον. Γι' αυτό, νεοημερολογήτες, αδερφοί, με αγάπη σας λέω, επιστρέψτε. Έχουμε κι άλλα πολλά να σας πούμε. Καλή μετάνοια σε όλους μας. Οι κατατόπους περιπέτειες του πατρός Παρθενίου. Και από την κάριστο της Ευβοίας πέρασε ο πατήρ Παρθένιος. Τον έστειλε κοινού του στον Γόκ να οργανώσει παραπτήματα στα γύρω χωριά και με θάρρος, επιμονή και καρτερία κρατούσαν τις πάτριες παραδόσεις. Και αυτή την αποστολή με χαρά του δέχτηκε ο γέροντας και ξεκίνησε με όρεξη για δουλειά. Τον σταμάτησε όμως ο δεσπότης Καριστίας Παντελεήμονας, δίνοντας εντολή να τον συλλάβουν και με συνοδεία να τον οδηγήσουν και πάλι στο τμήμα μεταφογών. Χάρης όμως στις ενέργειες της κοινότητας, πολύ γρήγορα βρέθηκε ελεύθερος για να πάρει μια εντολή. Έπρεπε να επισκεφθεί τη Θεσσαλία, τέσσερις περιοχές, η Καρδίτσα, το Μουζάκι, το Μαυρομάτι και το Αγναντερό είχαν ανάγκη από πνευματική καθοδήγηση και στις τέσσερις αυτές περιοχές δημιουργήθηκαν τότε παραρτήματα, αλλά οι πιστοί δεν είχαν την ευτυχία να έχουν τον πατέρα Παρθένιο για πολύ καιρό κοντά τους. Οι αρχές τον απομάκρυναν σύντομα από εκεί, δίνοντάς του την ευκαιρία να περιοδεύει ξανά στα χωριά της Στίβας, Λιβαριάς και Χαλκίδας. Σκληρή δοκιμασία πέρασε από το 1935, όταν ο καινοτόμος Μητροπολίτης Χρυσόστομος Παπαπαδόπουλος κατάφερε την υπηρεσιακή κυβέρνηση μεταξά να απελάσει στο Άγιο Όρος όλους τους αγιορείτες πατέρες. Και ένα πρωινό εορτή αποδόσεως των Θεοφανίων, μόλις ο πατήρ Παρθένιος ξεκινούσε από το σπίτι του Οδός Αδριανού προς τον ναό Ζωοδόχος Πηγής Κατσιποδίου Νέος Κόσμος, του προσεφέρθη ένα ένταλμα σύλληψης. Ούτε καν να ειδοποιήσει τους δικούς του δεν προλάβει. Τον συνέλαβαν και τον αγγίξαν στο τμήμα Μακρυγιάννη, από όπου με τον καφετζή του τμήματος κατάφερε να δώσει σημεία ζωής στους δικούς του. Τα μέτρα όμως που είχαν λάβει οι αρχές ήταν τόσο εσπασμένα, ώστε πριν προλάβει η κοινότητα να κάνει κάποια ενέργεια να τον έχουν μεταφέρει στον Πειραιά και εν συνεχεία στη Θεσσαλονίκη. Οι ταλαιπωρίες που πέρασε επί 8 μέρες είχαν σοβαρές επιπτώσεις στο φως του. Τελικά τον μετέφεραν στο Άγιον Όρος, αλλά όχι για πολύ. Προς μεγάλη ευτυχία των πνευματικών παιδιών του, σύντομα κατέβηκε ξανά στην Αθήνα. Το φως του αριστερού του ματιού όλο και λιγότερο. Είχε απόλυτη ανάγκη από θεραπεία, αλλά λόγω της συνεχούς διώξεώς του δεν αποφάσισε να μπει σε νοσοκομείο. Την εποχή εκείνη του έτους 1936 πέθανε ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος Παπαδόπουλος και να τον διαδέχθηκε ο τραπεζούντος Χρύσανθος. Αυτός έδειξε συμπάθεια προς τον αγώνα του εγώ. Όμως η διακτακτορία μεταξύ με τους υπουργούς δημοσίας τάξεως κύριο Κ. Κωνσταντίνο Μανιαδάκη και παιδείας κύριο Κωνσταντίνο Γεωργακόπουλο, μετέπειτα πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, φυσικά μασόνι όλοι αυτοί, τα μέτρα εναντίον του εγώ χαλάρωσαν και μπόρεσε ο πατήρ Παρθένιος να κάνει τη σχετική θεραπεία του. Ήταν όμως κάπως αργά, γιατί το φως του αριστερού ματιού είχε εντελώς χαθεί. Εν τω μεταξύ, το έτος 1935 η Εκκλησία των Αγωνιζομένων για τις παραδόσεις των Χριστιανών απέκτησε πνευματική ηγεσία. Βγήκαν στον αγώνα τρεις αρχιερείς, οι οποίοι χειροτόνησαν και τέσσερις άλλους και σχημάτισαν όλοι μαζί την πρώτη Ιερά Σύνοδο. Από τότε ο πατήρ Παρθένιος, προ μεγάλη του ανακούφιση και χαρά, συνέχισε τη δράση του από τις ευλογίες της Ιεράς Συνόδου.
Ο πατήρ Παρθένιος χτίζει το μοναστήρι. Η έντονη και καρποφόρα δράση, καθώς και η πνευματική ακτινοβολία του πατρός Παρθένιου, είχαν ελκύσει και οδηγήσει κοντά του αρκετές ευσεβείς νέες που προσδοκούσαν να υποταχθούν και να γίνουν μοναχές. Η κίνηση αυτή δεν άφηνε φυσικά διάφορο το γέροντα, γιατί πάνω, πάντα, ευχόταν να μεταφυτέψει και σε άλλες πτυχές της αγιορείτικης αρχής και ευλογής που ο ίδιος είχε πάρει. Όμως η διοκομμένη του Χριστού Εκκλησία είχε ακόμη πολύ ανάγκη από γενναίους την ψυχή στρατιώτες του Χριστού και ο πατήρ Παρθένιος ήξερε καλά να ιεραρχεί τις ανάγκες. Εξάλλου και ο σκοπός που εξήλθε από το Άγιον Όρος αυτός ήταν. Υπεύθυνα να αγωνιστεί και να δοθεί μέχρι θυσία στον αγώνα. Θα βρισκόταν και ο κατάλληλος καιρός για να δημιουργήσει και να μια πνευματοφόρο κυψέλη. Πράγματι, όταν το σκύπτρο του Ιερού Αγώνα ανέλαβαν οι αρχήρες, του δόθηκε ευκαιρία να ξεκινήσει το έργο του. Και πάλι δεν το θέλησε να αποσυρθεί αμέσως. Έτσι, τρία ακόμη χρόνια και με τις ευλογίες των αρχιερέων, στάθηκε φρουρός στις επάλξεις των ιερών παραδόσεων. Η όρασή του εν τω μεταξύ είχε σοβαρά κλονιστεί και ίσως αυτό τον έσπρωξε να πάρει την απόφαση να έκτιζε ένα μοναστήρι προς την τιμή της κοίμησεως της Θεοτόκου και με πρότυπο της Αγιορείτικης Μονής. Πρώτα απ' όλα και μετά από πολλές προσευχές και αγρυπνίες, διάλεξε τον τόπο που θα θεμελίωνε το ιερό οικοδόμημα, στην Πάρνηθα. Εκεί υπήρχε και ακόμα σήμερα υπάρχει ένα παλιό ξοκλής του Αγίου Νικολάου με βυζαντινές τοικογραφίες. Πάνω από αυτό μάλιστα πολλοί ενάρετοι χριστιανοί έβλεπαν κατά καιρούς να στέκεται ένα φωτεινό αστέρι. Σε αυτό το υπολοιπτό σημείο απεφασίστη να χτιστεί η μονή. Ο πατήρ Παρθένιος όμως πήρε την πρωτοβουλία εκτός από τον τόπο να βρει και το σχέδιο της μονής. Σαν έμπειρος αρχιτέκτονας με πολλή επιμέλεια το σχέδιασε και το πρωτόδειξε στην κριτική προς κριτική στο να είναι στο πατέρα της σημερινής ηγουμένης της μονής το γνωστό πρόκριτο της παλιάς Κοτοπινιάς, κύριο Μουσουρίδη. Η απάντηση που πήρε ήταν χαρακτηριστική. Μόνο με βασιλικές δωρεές θα καταφέρεις να κτίσεις το μοναστήρι που σχεδίασες, γέροντα. Μα ευλογημένα απάντησε, αφού η ίδια η Βασίλισσα εννοούσε την Παναγία, είναι βοηθός μου. Οι θεωρίες είναι σίγουρες. Κυριολεκτικά έδωσε τον εαυτό του στο κτίσιμο της Ιεράς Μονής. Μαζί του και 20 αδελφές που επετέλεσαν την πρώτη συνοδεία του. Σήμερα η Ιερά Μονή του Πατρός Παρθενίου κοσμεί την Πάρνηθα και αποτελεί το κάφημα το γόχ. Στην Ιερά Μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου κατέφυγε πολλές φορές και ο Αρχιεπίσκοπος πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος για να αναπαυτεί και να συζητήσει ολόκληρους όρους με το σεβαστό του γέροντα Παρθένιο. Είχε μάλιστα από νωρίς εκφράσει την επιθυμία του η αιώνια κατοικία του να γίνει σε αυτό το μοναστήρι. Πραγματικά ετάφη στο κημητήριο του Αγίου Νικολάου και τα ιερά λείψανά του φυλάσσονται στη μονή σαν θησαυρός ανεκτίμητος. 24 χρόνια κυβέρνησε τις μοναχές κατά τον αρτιότερο τρόπο και ανέδειξε το μοναστήρι σε ένα αληθινό κοινόβιο με ποιότητα πνευματικής ζωής. Ακούραστος, λειτουργούσε σχεδόν καθημερινώς τις δε αγρυπνίες, στεκόταν πάντοτε ορθός, χρωματίζοντας πολλές φορές με τη φωνή τη χορηγία των μοναστών. Η ακριβή στήριξη των ιερών κανόνων ήταν η αμέριστη μέρημνά του. Επαναλαμβάνω, η ακριβή στήριξη των ιερών κανόνων ήταν η αμέριστη μέρημνά του. Τα ακούτε εσείς που είστε με τον νέο αγαπητή μου? Και εσείς οι χλιαροί του πατρίου, τα ακούτε? Εκτελούσε τους ιερούς κανόνες, δεν είχε χλιαρότητα εδώ πέρα. Ήταν ακριβής ο γέροντας ο Παρθένιος. Γι' αυτό προσέχτε εσείς οι νεότεροι, είστε χλιαροί του πατρίου και τα ισοπεδώνετε κι εσείς όλα με το κοσμικό φρόνημα, είτε είστε του νέου παπικού που έχετε πέσει σε αιρέσεις. Τήρηση χωρίς εξαιρέσεις. Το έτος 1948 έτυχε να επισκεφτούν το μοναστήρι οι βασιλείς Παύλος και Φρυδερίκη. Ο πατήρ Παρθένιος μόλις τις μοναχές τους υποδέχτηκαν στο ναό, σύμφωνα μάλιστα με το βυζαντινό τυπικό. Μετά τη δοξολογία στο ναό, τους έβαλαν στην τράπεζα, στην οποία λόγω της ημέρας ευλογήθηκαν μόνο νηστίσιμα φαγητά. Οπότε αρπάζοντας την ευχαίρεια ο πατήρ Παρθένιος διακήρυξε. Η εντολή του Θεού ισχύει και για τους βασιλείς. Την πίστη και τον αυτονομητισμό του εξετίμησαν πολλοί οι βασιλείς και σε ένδειξη της ικανοποίησεώς τους διέθεσαν την απαραίτητη για το μοναστήρι ξυλία από το βασιλικό κτήμα. Παιδαγωγική αλλά και καλογερική ήταν η στάση του γέροντα
προς τις δόκιμες μοναχές. Με υπομονή και ειλικρινή αγάπη προσπαθούσε να τις βάλει στο κλίμα της μοναχικής ζωής. Και πάντοτε ασκητικός στην ιδιωτική του ζωή, λαμπρός και πανηγυρικός στις ιερές ακολουθίες και στις θείες λειτουργίες. Κατά τις μαρτυρίες πολλών υπερηλίκων μοναζουσών, η όψη του αλλοιωνόταν κατά τη θεία λειτουργία και πολλά πνευματοπαίδια του πολλές φορές τον είδα να στέκει πάνω από τη γη. Δεν έχουμε αγίου στο Πάτριο, έτσι. Έτσι νομίζετε, ε? Ακούστε τα και αυτά και βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Ατελείωτη ήταν η φιλοξενία του, καθώς και η συμπάθειά του προς τους φτωχούς. Είχε καταφέρει να συγκρατεί τον εαυτό του από την οργή και να βρίσκει πάντα χίλιους τρόπους για να ωφελήσει, να φροντίζει ή να καθοδηγεί σωστά κάθε ψυχή. Ο πατήρ Παρθένιος ασχολήθηκε και με την έκδοση πατερικών βιβλίων όπως τα ασκητικά του Οσίου Εφραίμ, την Αποστολική Σαγίνη και τους Μαργαρίτες του Αγίου Άννου του Χρυσοστόμου. Παράλληλα με τις φροντίδες της Μονής, μεριμνούσε από πολύ καιρό για τη συνέχιση του Ιερού Αγώνα. Πρώτος έδινε το παρόν στις Γενικές Συνάξεις Εκκλησίας και πάντοτε τον αποσχολούσαν σοβαρά τα ζητήματα της Εκκλησίας. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας των ΓΟΚ είχε πραγματικά εκτιμήσει τις προσπάθειες μιας ολόκληρης ζωής του πατρός Παρθενίου, τον ψήφισε και στις 11 Μαΐου 1962 τον χειροτώνησε επίσκοπο Κυκλάων. Δεν πρόλαβε όμως να προσφέρει στον αγώνα σαν επίσκοπος, αλλά τα είχε όλα προηγουμένως προσφέρει. Έπεσε στο κρεβάτι άρρωστος. Οι ημέρες του που παρέμεινε ήταν πλούσιες σε σοφές συμβουλές και πολύτιμες για τη μονή υποδίτησης. Φαίνεται ότι προστάθηκε το τέλος του και την παραμονή του Αγίου Νικολάου, προστάτη της μονής, κάλεσε για τελευταία φορά όλη την αδελφότητα. Αλληλοσυγχωρήθηκαν και τους έδωσε τις τελευταίες ευλογίες του για το δύσκολο αγώνα που θα συνεχιζόταν μετά το θάνατό του. Την άλλη μέρα κοιμήθηκε εν κυρίω αφήνοντας ζωντανό το παράδειγμά του. Μαζί με τη συνοδεία του πατρός Παρθενίου θρύνησε και όλος ο αγωνιζόμενος κλήρος και λαός της Εκκλησίας των ΓΟΚ της Ελλάδος. Η μορφή του υπήρξε ζωογόνος ήλιος που γύρω του σκόρπισε ολοφώτινες τις ακτίνες της ορθής πίστεως. Πόσο χρήσιμες είναι πράγματι τέτοιες μορφές μέσα στην ταλαιπωρημένη και συχισμένη από την αποστασία κοινωνία μας. Ας έχουμε την ευχή του. Αυτά είναι, αγαπητοί μου. Εσείς που το ακούτε αυτό το βίντεο, ευχηθείτε και για μένα και σας ήθελα να κάνετε μία σύγκριση, να δείτε πως αυτοί που θέλουν να βγάλουν Αγίου στο νέο δεν έχουν πει κουβέντα για την ομολογία της πίστεως περί Πατρίου. Κουβέντα μα κουβέντα. Αντιθέτως, πολεμούσαν αυτούς τους ανθρώπους, τους Αγίους πραγματικά ανθρώπους που έδωσαν όλη τους τη ζωή χωρίς να απαιτήσουν τη δόξα των ανθρώπων, την οποία την έδιωχναν, αλλά απέτησαν μόνο την δόξα του Θεού και ομολόγησαν μέχρι και τη ζωή τους ακόμα να ζώσουν, δώσουν την ομολογία της Ορθοδοξίας στο Πάτριο Ορτολόγιο. Κάντε τη σύγκριση με τους σημερινούς Αγίους και θα δείτε τα αποτελέσματα. Καμία σχέση ο ένας με τον άλλον. Γι' αυτό νεοημερολογίτες, αδερφοί, με αγάπη σας λέω, επιστρέψτε. Έχουμε κι άλλα πολλά να σας πούμε. Καλή μετάνοια σε όλους μας.